Προτού καλά-καλά κοπάσει ο απόϊχος από τα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που απαιτούν την παρέτηση Ερντογάν, ο Τούρκος Πρωθυπουργός προσπαθεί να αντιστρέψει το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εις βάρος του. Μιλώντας σε χιλιάδες οπαδούς του στη Μαγνησία, κάνει λόγο και πάλι για συνωμοσία. Ο Ερντογάν δέχεται εκ νέου τα πειρά της αντιπολίτευσης που τον κατηγορεί για την εμπλοκή των παιδιών του στην υπόθεση διαφθοράς. Αφορμή, στάθηκε δωρεά ενός κτηρίου, το οποίο είναι παράνομα χτισμένο, σε ίδρυμα στο οποίο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο γιος αλλά και η κόρη του Ερντογάν. Yurt yapacaklar, o da güzel. Eğer o vakfa paralar rüşvet parası olarak geliyorsa işte asıl ona itiraz ediyoruz. Bu millet bunu yutacak mı? Yutmayacağız. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί μάλιστα ότι έχει και ο ίδιος ανάμειξη στο σκάνδαλο με τις μίζες. Vallahi istediğiniz kadar bağırın hırsız var diye onun kulakları bu konuda sağır. Para var değil, hemen duyarlar. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, προσπαθώντας να βρει συμμαχίες, ανακοίνωσε μέσω του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ότι θα επανεξεταστούν κατά πάσα πιθανότητα πολλές από τις υποθέσεις της Εργενεκών και της Βαριοπούλας που οδήγησαν στη φυλακή αρκετούς υψηλόβαθμους στρατιωτικούς. Αφορμή, στάθηκαν οι καταγγελίες του ίδιου του Ερντογάν για συμμορίες μέσα στο δικαστικό σύστημα.